Καλημέρα, αγάπη μου. Όχι, όχι, όχι! Με τρόμαξες. Sorry. Σε έβλεπα στον ύπνο μου. Κατερινάκη, κοκομπλόκο η φάση με τον Αλέξη. Με ρωτεύτηκε. Πώς του ήρθε αυτό έτσι ξαφνικά? Μήπως επειδή τον φίλησες? Μα... δεν ήταν ερωτικό το φιλί, δεν το εννοούσα έτσι. Σημασία δεν έχει τι εννοούσες εσύ, αλλά τι κατάλαβε αυτός. Κατερινά, μιλάω με την τηλέκτορα. Γεια, γεια. Για πες, δηλαδή τι, εγώ φταίω? Φυσικά και εσύ φταίς. Όχι απλά τον φίλησες, αλλά τον φίλησες πριν καν παντρευτείτε. 12 θεοί, τι ακούω τον 21ο αιώνα. Αντικοιμήσου. Ησυχία μου. Τι εννοείς? Θέλω να πλύνω τα δόντια μου. Ποιος ενοχλεί, καλέ μου? Εσύ με ενοχλείς. Που μου χαμογελάς, λες και βλέπεις κάτι αστείο. Σου βγαίνω αστείος. Ναι. Μητώ, μην το παρατραβάς. Αχ, μην μου παριστάνεις τώρα το θυγμένο. Δεν σου το παριστάνω, είμαι. Αυτό που έκανες ήτανε... καψόνι ήτανε. Το ίδιο που έκανες κι εσύ. Όχι, εγώ το έκανα για να σε κάνω να ζηλέψεις. Μπράβο, γλυκέ μου, και τα κατάφερες. Τι ήθελες, να μείνω με σταυρωμένα χέρια? Ρε εσύ, Μυρτώ, με ρε ζήλεψες, καταλαβαίνεις. Γελάει μαζί μου όλη η μουσουλμανική κοινότητα. Τι γλυκούλες που είσαι. Καρδιά μου, δεν ήταν μουσουλμάνες. Ήτανε κοπέλες που τους κάνω ψυχανάλυση. Τους ζήτησα να πάρουν μέρος σε ένα πείραμα και δέχτηκαν με χαρά. Α, δηλαδή κι εγώ ήμουν το πειραματοζώο σου. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου. Τι να σου πω, ρε Μυρτώ. Εγώ τι να σου πω? Τι ήθελες δηλαδή, να είναι κανονικές μουσουλμάνες? Δεν κατάλαβα. Ο Μιτζή! Συγγνώμη. Τι θες, παιδάκι μου, εδώ? Τη μάνα μου θέλω, είπα να μην σας ενοχλήσω στο μπάνιο. Δεν θα φύγεις πριν το λύσουμε. Περιμένει. Κοίταξε, θέλω να σου μιλήσει το παιδί. Εγώ πάλι δεν θέλω. Θα πάω να βάλω τα ρούχα μου αλλού. Κυρίες μου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τσακωθήκατε? Μη χαίρεσαι, συμβαίνουν αυτά ανάμεσα στα ζευγάρια. Ξέρω τι συμβαίνει ανάμεσα στα ζευγάρια, το έχω ξαναδεί το έργο. Μην το συγκρίνεις με τον πατέρα σου, μην τα μπερδεύεις. Δεν τα μπερδεύω, εσύ μην τα μπερδεύεις. Εσύ με μπερδεύεις. Συγγνώμη. Δεν είμαι καλά. Τι με ήθελες? Τίποτα, θα το λύσω μόνη μου κάπως. Όχι, όχι, εγώ θα το λύσω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Με τον Αλέξη? Μην ανησυχείς. Θα του έχει περάσει τώρα. Τόσο γρήγορα? Καρδιά μου, τα αγόρια σε αυτή την ηλικία ανεβάζουν τις ορμόνες τους στο κόκκινο και το ίδιο απότομα τις ρίχνουν στο ρελαντί. Το ξέρω, δεν είναι πολύ επιστημονική εξήγηση, αλλά στο λέω έτσι απλά για να το καταλάβεις. Ωραία, ευχαριστώ. Λάθος. Δεν ήταν για σας αυτό. Πάλι καλά, δεν λες. Mm. Η Έλλη είναι μέσα. Έλλη! Καντάδα! Ο πρίγκιπας! Αμήλωσε λίγο το σόλ. Φρίζ! Ούτε βήμα παραπάνω. Την Έλλη θέλω. Ρε, με συνδέεις κανονικά. Τι δεν καταλαβαίνεις, φύγε από εδώ. Θα φύγω όταν με διώξει εκείνη. Εκείνη ούτε την πόρτα δεν θέλει να σου άνοιξει. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να καταλάβεις ότι σπατσάρατε? Να στο πεις τα μούτρα? Ναι, να μου το πεις τα μούτρα. Αλέξη, φύγε. Ορίστε, στο είπε και στα μούτρα. Έλλη, να σου πω λίγο θέλω. Δεν θέλω να το συζητήσω. Έλα, και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, μεταβολή και δρόμο. Και κούρτισε και μια φορά την κιθάρα σου. Άσχετε. Τι θα κάνεις χωρίς εμένα? Πάρτι. Δεν τρώμε ποτέ από αμηχανία και εκνευρισμό. Σε μερικά χρόνια ή θα έχεις αποκτήσει έλκος ή θα έχεις γίνει παχύσαρκη. Πεινάω. Πώς και έτσι? Εσύ δεν πεινάς ποτέ το πρωί. Σήμερα πεινάω. Βρε καρδιά μου, είσαι σίγουρη για τα αισθήματά σου? Τι αισθάνεσαι για τον Αλέξη? Φυσικά. Αυτός με μπερδεύει. Εγώ θέλω να είμαστε φίλοι όπως ήμασταν πριν. Μόνο φίλοι. Πολύ ωραία. Τότε μην τον αποφεύγεις. Όχι, πολύ καλά κάνει και τον αποφεύγει. Τζέμ, μη χώνεσαι. Καρδιά μου, πρέπει να είσαι ξεκάθαρη απέναντί του. Πολύ δεν ασχολούμαστε με τον παπάρα. Τζέμ, μη χώνεσαι.
Πίστεψέ με, θα το ξεπεράσει. Θα πονέσει, αλλά ο πόνος θα είναι γρήγορος, όπως τη χαλάουα. Άφερη Μελή, κάντε εσύ χαλάουα, γιατί αν του κάνω εγώ, ο πόνος δεν θα είναι καθόλου σύντομος. Τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Αχ, εσμέρι μπαινί μου. Σεγγιούλουμ, τσιτσέιμ. Ρούχουμ, μπέντενιμ. Διέριμψη. Γιούντερ. Α, αφού επιμένεις, πέστηκε έτσι. Κι εσύ είσαι κλέτια. Πάλι σαν ταλαιπωρή χριστιανή. Δεν σου είπα πριν να την κάνεις να ζηλέψει, ε? Γιατί δεν άκουσα? Εσένα άκουσα, μωρέ, με μέτ και τα έκανα χειρότερα. Άστο, δεν είσαι εσύ για σύμβουλες. Πες το ψέματα. Εσύ τι έχεις, ρε? Τι μούτρα είναι αυτά? Η μπαχάρα. Δεν θα ρωτήσεις? Τι? Εγώ τι να ρωτήσω? Τι δουλειά εγώ? Εσείς αγαπημένοι είστε, θα τα βρείτε. Γι' αυτό είναι φίλοι, για να λένε τα βασανά τους, αξαλαφρών. Εσύ πώς μου είπες τα γυνάτια της Μυρτός? Λάθος μου, Μεμέτ. Πολύ μεγάλο λάθος μου. Να φύγω δηλαδή? Να μην ανοίξω την καρδιά μου? Όχι, να την ανοίξεις την καρδιά σου, ρε Μεμέτ. Αφού επιμένεις, τι να κάνω? Άνοιχτη τη ρημάδα και θα δούμε ποιος θα μετανιώσει. Μας. Μην δίνουμε λάθος εντύπωση. Θέλω να δω πώς θα σουτάρεις το Pokémon. Σταμάτα να με ακολουθείς. Κόφτο. Δεν είναι αστείο πια. Ό,τι κάνω μαζί σου το κάνω πάντα σοβαρά. Τον τελευταίο καιρό μου πετάς διάφορα κουλά που ακόμα και εγώ δυσκολεύομαι να αναλύσω. Τι τρέχει? Τίποτα. Και από πότε εσύ ασχολείσαι με αυτά που λέω? Έλα μου ντε. Αλέξη. Αν δεν σηκωθείς να φύγεις, θα πέσω κάτω και θα φωνάζω ότι με χτύπησες. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει? Πρέπει να σου μιλήσω. Ναι. Τι όμορφο. Είναι από αυτά που τα αποξηραίνεις και τα κρατάς για πάντα. Μπορείς, άμα θέλεις, να το αποξηράνεις και να το κρατήσεις για πάντα. Εγώ δεν κάνω τέτοια γλυκά νάλατα. Νόμιζα ότι θα σου άρεσε. Όχι, όχι. Μου αρέσει. Απλά τα αποξηραμένα γεμίζουν σκόνη και όταν πας να τα καθαρίσεις, διαλύονται. Και μαζί και όλες οι όμορφες αναμνήσεις. Θλιβερό. Έχεις δίκιο. Μην το αποξηράνεις. Γαμώτο. Είναι πολύ ευαίσθητος. Πώς θα του το πω? Τι ήθελες να μου πεις? Θεό, δεν θες να με θυμώσεις τώρα. Για το καλό σου το λέω. Όχι, τίποτα. Εγώ δεν. Απλά ψάχνω το. Το σήμα για τον πλανήτη σου? Δεν πρόκειται να το βρεις. Γι' αυτό σε στείλανε στη γη. Για να σε ξεφορτωθούν. Α, το κουδούνι. Από εδώ. Η Μπαχάρ πάντα με ειδοποιούσε. Με μέτα μου θα αργήσω, μου είχε κάτι, μου είχε εκείνο, μου είχε τ' άλλο. Κατάλαβες? Εντάξει, ντε. Δεν είναι λόγος τώρα αυτός να... Μου λέει και ψέμα. Τις προάλλες μου είπε ότι θα αργήσει το κατηγητικό. Πέρασε να την πάρω για να πάμε για λαχμαντζούν και δεν ήταν εκεί. Φά το μόνος το λαχμαντζούν, Μεμέ. Αυτό έκανα, το φάγα. Αλλά το τρώγα και μέτρωγε. Η μπαχάρ μου ποτέ δεν έλεγε ψέματα. Ωραία. Πολλοί το είπαν αυτό το ποτέ και το έχουν ρίξει το ποτό. Άστο, όχι τίποτα. Εντάξει. Όλοι μας το λέμε κανένα αυτό ψεματάκι που και που. Κάτι μου κρύβει. Κάτι κακό μου κρύβει. Αμέσως τώρα εσύ να βάλεις το κακό στο νου σου. Ε, τι να βάλω? Το καλό. Αφού σε λατρεύει η μπαχάρ. Δεν θα τολμούσε να κοιτάξει άλλον άντρα. Αυτή μια μουσουλμάνα τι μου. Και πες πρέ για τη γυναίκα μου, ε? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ποτέ δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Α, τότε τι? Ένα. Σκέφτομαι. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μου το λέει. Μήπως βλέπει κανένα γιατρό έτσι στα κρυφά. Βαϊ, βαϊ, βαϊ. Εσύ, γιατί βοβές? Πονάω κι εγώ, μωρέ Μεχμέτ. Πονάει ο φίλος μου κι εγώ πονώ. Με τι? Μπανά γερντή Μέρτετσεκ. Όχι, σε παρακαλώ, εμένα μη με ανακατεύεις. Αυτό αποκλείεται. Εγώ τι να βοηθήσω εγώ? Θέλω να την πάρω στο κατόπι να δω που πάει. Σήμερα μου είπε πάλι ότι θα αργήσει. Θέλω να την πάρω από πίσω, αλλά δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις, μόνος μου θα φανερωθώ. Δεν πρέπει να φανερωθείς. Όχι, τι, αυτό αποκλείεται. Και τι, μόνος θα φανερωθείς? Όχι, μαζί θα πάμε. Μπίρλικ θα γκίτερ. Το ξέρω, είσαι φίλος, το ξέρω. Είμαι ο άτιμος που να μην ήμουν. Κάτσε μονάχα λίγο μια στιγμή να πάρω να κυρώσω ένα ραντεβού, Μην έρθει τζάμπα ως εδώ ο άνθρωπος.
Δεν είναι σωστό, κατάλαβες. Έχουμε και ένα πρόσωπο στην αγορά. Σήκωστο το ρημάδι, θες κατάρατε, σήκωστο που να σε φάει ο λύκος από το Αραράτ. Αλή, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Γιατί? Εγώ Καμιλίσιο το συζήτησα. Κι εγώ τι σου φέρω. Αυτός δεν ήταν Καμιλίσιος. Τι λες μωρέ, φάει μία πρώτα και δες μετά άμα μυρίζουν τα ρούχα σου ή όχι. Εγώ έφαγα και δεν μυρίζω. Επάνω δεν φτάνει εύκολα, κατούριζες. Αυτό που έγινε μεταξύ μας. Yes, αυτό ήθελα να ακούσω. Ότι κάτι έγινε μεταξύ μας, το παραδέχεσαι. Ναι. Κάτι πήγε στραβά με εμάς τους δύο. Στραβά. Okay, συνέχισε. Εννοώ, παρεξήγησε τη φάση με τα φιλιά, ενώ εγώ σου είχα πει από την αρχή ότι είναι κόλπο. Οχ, θα πάθει νευρικό κλονισμό τώρα. Δηλαδή, με βλέπεις μόνο σαν φίλο. Πες το. Όχι, όχι. Τι όχι, Βρεκάου. Ναι, πρέπει να πεις. Ναι. Τότε τι. Αλέξη, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη. Κι εγώ. Έτσι είναι η αγάπη. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Α, ναι, η αγάπη. Λοιπόν, Αλέξη, εγώ... Δεν ξέρω τι είναι η αγάπη. Ξέρω εγώ. Μπράβο σου. Εγώ όμως χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το ανακαλύψω. Ωραία. Πόσο χρόνο? Δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι δεν βρίσκεις ποτέ την αληθινή αγάπη και μπορεί να ισχύει το ίδιο για την περίπτωσή μου. Αποκλείεται. Εγώ θα σε περιμένω. Όσο και αν χρειαστεί. Ωραία. Είναι σημαντικό να με στηρίζεις. Αγκαλιάζουμε και τις θετικές μας σκέψεις, αλλά δεν μένουμε σε αυτές και ιδιαίτερα αποφεύγουμε να κάνουμε καινούργιες. Πίσω από κάθε σκοτεινή σκέψη υπάρχει φως, υπάρχει κάτι θετικό. Ε, πάρα πολύ ωραία. Αυτό τώρα θέλω να το φέρουμε σε πρώτο πλάνο. Θα ανακαλύψουμε πόσο εύκολα θα κυριαρχήσει πάνω μας. Μαμά! Τι έγινε, παιδιά? Μαμά! Ησυχία, Έλλη, μου χαλάς τη συνεδρία. Μπάχαλο τα έκανε με τις συμβουλές σου. Η κόρη μου, η Έλλη. Όσοι έχετε παιδιά, με καταλαβαίνετε. Τι θέλεις, αγάπη μου, να μείνω χωρίς δουλειά? Ήρεμα, πες μου, τι τρέχει? Φέρθηκε σαν κοριτσάκι. Αυτό τρέχει! Τι έπαθε το χέρι σου? Μαμά, με το χέρι του θα ασχολούμαστε τώρα ή με μένα? Χαλαρώνουμε εμείς, χαλαρώνουμε. Μπορείς να με φωνάζεις. Μαμά, δεν κατάφερε να του το πω. Την έριξε με ένα μαραμένο λουλούδι οχρελές. Αχ, τι όμορφο. Πρέπει να θαυμάσω τα δάχτυλα. Ήσυχα εμείς, ήσυχα. Αγάπη μου, πρέπει να αποφασίσεις γρήγορα αν το θέλεις ή όχι. Όσο ξεγλιστράς από τα προβλήματά σου, κάνεις πίσω βήματα. Μαμά, αν δεν ξεγλιστρώ από τα προβλήματά μου, δεν θα είχα επιβιώσει μαζί σου τόσα χρόνια. Πού ήμασταν? Συνεχίζουμε. Τι λέγαμε? Δεν μένουμε στις αρνητικές μας σκέψεις. Ε? Πάμε να φύγουμε, μωρέ. Εντάξει τώρα, για να μην έχει βγει, σημαίνει ότι ζούμε την αλήθεια, ότι έχει δουλειά. Πάμε να σε κεράσω ένα καφεδάκι, ρε Μεμέτ. Αχ, μου το έχεις κάνει τσουρέκια, ρε Μεμέτ. Μια χάρη σου ζήτησα, αν δεν αντέξεις. Εντάξει, 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 εντάξει. Δεν φταίσαι εσύ, εγώ φταίω που έχω βάλει το κεφάλι μου στον τορβά. Με τι. Όχι, θα μας ακούσει. Σκύψε μη μέσα. Ναι. Φέρ το χέρι μέσα. Θα πάθω νευροκαβαλίκια, μαρέ. Εντάξει, έφυγε να πω. Πίεσε. Ο Αλάχ να βάλει το χέρι του. Όχι, άστον τον Αλάχ, μην τον ανακατεύεις με αυτά. Το ξέρω την αμαρτία αυτό που κάνω. Θα ζητήσω συγχώρεση στις προσευχές μου. Τόσο δύσκολο να γράψεις 4 λέξεις σε ένα χαρτί. Ούτε χρώμα δεν μπορώ να διαλέξω. Πες μου, ποιες 4 προσπαθείς να γράψεις, να βρούμε άλλες να σε βολεύουν καλύτερα. Δεν σε αγαπώ. Η τέταρτη ποια είναι? Αλέξη. Αμάν ρε τη λέκ. Δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε άλλη λέξη θα μπέρδευε περισσότερο τα πράγματα.
Θες να τις γράψω εγώ? Όχι, αν είναι να λάβει ποτέ αυτό το γράμμα, καλύτερα να είναι γραμμένο από μένα. Ωραία. Επειδή όμως προσπαθώ να διαβάσω, θες να πας κάπου αλλού? Πίστευα ότι εσύ τουλάχιστον θα με καταλάβαινες. Από πού και ως πού? Κορίτσι, δεν είσαι? Α, ναι. Κορίτσι είμαι, αλλά εγώ είμαι ταπεινή και σταθερή. Και αν ήσουν λίγο σαν εμένα, δεν θα περνούσες τέτοιες κρίσεις στη ζωή σου. Ο Αλλάχ με προστατεύει από αυτά. Αλήθεια? Πρέπει να αυτοτιμωρηθώ. 100 βουρδουλιές. Έφαγα κατά λάθος χοιρινό. 200 βουρδουλιές. Ο Αλλάχ δεν μου μιλάει πια. 1000 βουρδουλιές. Κατερινάκι μου, μου λείπεις. Τι καιρό κάνεις να του πάει. Αγαπάω τον Αλέξη. Δεν αγαπάω τον Αλέξη. Σας μισά όλους. Σοβαρά τώρα, τι θα κάνω? Το Κοράνι έχει ένα κεφάλαιο σχετικό με τη φιλία. Μήπως... Η Αγία Γραφή έχει κάτι σχετικό, απλά δεν νομίζω ότι θα με βοηθήσει στο debate ανάμεσα στο Κοράνι και στην Αγία Γραφή. Κορίτσια, τι γίνεται εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξης θα γεράσει περιμένοντας απάντηση από μένα. Η ιστορία μας θα γίνει ταινία και κάποια στιγμή θα βρεθούμε στα βαθιά γεράματα και τότε θα έρθει κοντά μου, θα με πλησιάσει και θα με ρωτήσει. Τελικά, με αγαπούσες ή όχι? Και εσύ, τι θα το απαντήσεις? Τίποτα. Θα αφήσει το θεατή να επιλέξει. Αγάπη μου, αυτό το γράμμα δεν θέλει να γραφτεί. Θέλει να υποθεί. Γι' αυτό μας λένε έλογα όντα, γιατί επικοινωνούμε άμεσα με τον λόγο. Γι' αυτό βρες το κουράγιο και πες του το, γιατί αρκετά το έχεις παρακουράσει το θέμα. Συγγνώμη, είναι τώρα στάση αυτή μάνας απέναντι στο πρόβλημα της κόρης της? Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση όλους σας! Κατερινάκη, μου λείπεις πάρα πολύ. Να σου πω, όταν μου είπες ότι είσαι ερωτευμένη με εκείνο τον μπασίστα, πού το κατάλαβες? Είχες κάποια σημάδια, πέρα από εκείνη τη σάχλα, ότι φτερουγίζει η καρδιά και σφίγγεται το στομάχι? Είδες ξαφνικά τον κόσμο με άλλη ματιά? Έγιναν τα πράγματα πιο λαμπερά? Ή δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά? Μήπως τελικά ο έρωτας είναι ένα ακαθόριστο, μπερδεμένο, θολό και βασανιστικό πράγμα? Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν περίμενα. Τι πήγε να κάνει? Εντάξει, θα είχε κανέναν αναγνωστό και πήγε να γίνει. Δεν σε μπορεί έτσι μπουράδικο, σε μέρος που με τροπεί. Είναι αμαρτία. Σιγά μου, ρε, μην είσαι ακριβολικός. Αμαρτία είναι να πεις ένα γεια. Δεν αποκλείεται κάτι άλλο σου λέει. Όχι ρε, ποιος Αλή, σιγά μην είναι ο Αλή, δεν γίνεται αυτό τώρα. Δυο μουσουλμάνοι την ίδια στιγμή στο ίδιο αμαρτωλό μέρος. Με τι? Ο Αλή. Εντάξει, ωραία. Ωραία, πες πως είναι ο Αλή. Θα ήρθε να φέρει κανένα μπαστούρμα. Πού πάει το μυαλό σου? Πουθενά, έχει μουδιάσει. Ήρεψε με μέτρα. Έλα, με μέτρα, κοίτα μισό λεπτό. Εν ο γιοσμός, το γιογιορό. Τι κάνετε με μέτρα? Ήρεψε, πλάς καμιά τρέλα. Περίμενε. Πού πας ρε φίλε, στραβώσεις ρε? Μεμέτ! Αμάν! Κέντι μη ολδουρουρου, κέντι μη ολδουρουρου. Αν πάθει κάτι ο Μεμέτ θα σκοτωθώ. Άσε το δράμα ρε. Κι άλλη φορά είμαι σε καλό στο κινητό να απαντάς. Πήγα να το προλάβω αλλά... Κέντι μη ολδουρουρου. Σταμάτα πια, ησύχασε. Ίσα ίσα που το χτύπησε το αυτοκίνητο. Ίσα ίσα που τον ακούμπησε. Τρόμαξε, πισωπάτησε και έπεσε από μόνος του. Ναι, καλά, δεν τον είδα εγώ τάβλα κάτω. Δεν με παρηγορείς. Δεν είχα καμιά πρόθεση, μη σκάς. Θέλω τώρα να δω τι εξηγήσεις θα του δώσετε. Δεν ξέρω. Να συλλέγει πρώτα και βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε. Μη χολοσκάς. Ναι. Χαλαρά. Μη μου αγχώνεσαι. Ρε, πας καλά. Κάτσε και σκέψου τώρα κάτι. Γρήγορα. Μαχάρ! Τι έγινε? Σε διώξε με μετ. Μη σε νοιάζει. Σε παντρευτώ εγώ. Του πάω καθαρά ρούχα στο νοσοκομείο. Ήρθα να σας πω τα χαμπέρια. Με την Μπέις ντρέπομαι πολύ. Ρε, άσε τώρα τις ντροπές και λέγε. Τι είπαν οι γιατροί? Τι είπε ο Μεμέτ είναι το θέμα. Άσε μωρέ. Ο Μεμέτ προς το παρόν δεν θυμάται τίποτα από το χτύπημα. Θα μάμ. Θα τον κρατήσουν μέσα σήμερα, αλλά θα συνέλθει σύντομα. Θα μάμ. Καθόλου θα μάμ. Πόσο σύντομα, ώρες, μέρες? Ο Αλλάχ ξέρει. Κύριε Μελίγιου. Του, περίμενε. Ευκαιρία να το πούμε τώρα, πριν συνέλθει τελείως. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, άντρακλά μου, εσύ. Πολύ γενναίο και θαρά λέω αυτό που είπες, ε. Μπράβο σου. Μπράβο. Απάνω του, ρε. Δηλαδή, τι μου λες, Αλή, στην κατάσταση που είναι να του δώσουμε άλλη μία? Καθίστε, ρε, παιδιά. Καθίστε, σκεφτείτε λογικά.
Τώρα που είναι ανήμπορος να αντιδράσει, μετά θα είναι αργά. Μπαχάρ μου, του το λέμε και φεύγουμε οι δυο μας. Επιτέλους, επιτέλους ελεύθεροι. Εγώ θα μείνω δίπλα στον άντρα μου μέχρι να γίνει καλά. Και θα του ζητήσω γονατιστή να με συγχωρέσει. Αν φανεί μεγαλόψυχος και το δεχτεί, θα μείνω μαζί του για πάντα. Αν με διώξει, θα μείνω μόνη μου, με την τροπή μου και με τις τύψεις μου. Και θα ζητάω κάθε μέρα συγχώρεση από τον Αλλάχ. Εσένα δεν θέλω να σε ξαναδώ. Την έχασα. Την έχασα. Έχασα την ψυχή μου, την καρδιά μου. Το φως της ζωής μου, την έχασα. Βλέπεις πως έρχονται τα πράγματα καμιά φορά. Μια απόφαση να βάλεις, μια κουβέντα, ένα χάδι, ένα φιλί. Και έρχονται όλα πάνω κάτω. Όλα ανατρέπονται. Μέσα σε μια στιγμή. Κάτσε ρε. Πού πας, μη μ' αφήνεις μόνο μου. Θέλω να τελειώσω κάτι που άφησα στη μέση. Κλείστε εσύ το μαγαζί. Για μένα είναι. Τι, για ποιον, για τη γειτόνισσα. Δηλαδή σου πέρασε ο θυμός, όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε κι άκου. Μάλλον όχι, κάτσε, σήκω. Θα κάτσω εγώ, θα γονατίσω εγώ. Ορίστε. Λοιπόν, Μυρτώ, θες να γίνεις η γυναίκα μου. Βρε με την, σήκω πάνω, τι είναι αυτά που κάνεις. Πρόταση γάμου είναι. Εσύ σαν τι το βλέπεις δηλαδή. Σήκω πάνω, σήκω σου λέω. Τώρα δεν είναι απάντηση αυτή. Βρε με την, πώς σου ήρθε να μου κάνεις πρόταση γάμου. Τι πώς μου ήρθε εμείς εδώ, αφού κοντέψαμε να σφαχτούμε για το γάμο. Και τώρα που σου κάνω μία πρόταση καθώς πρέπει, κανονική, ευρωπαϊκού τύπου. Αχ, πάλι δεν με καταλαβαίνεις. Το πρόβλημά μου δεν είναι ο γάμος. Το πρόβλημά μου είναι ότι δίλιασες. Δεν μου είπες αμέσως ναι, αγάπη μου. Η δειλία σου με ενόχλησε. Ωραία, και εγώ θα τα διορθώσω τώρα όλα αυτά και θα σου ξαναπώ κανονικά και θαραλέα και γενναία και χωρίς κανένα δισταγμό. Μυρτώ, θες να γίνεις. Τι, όχι, ρε Μυρτώ, γιατί. Κανονικά θα σου έλεγα ναι. Υπάρχει όμως ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι. Τι πρόβλημα, δηλαδή. Τι ωραία τα λουλούδια σου. Δεν έχω πάρει ακόμη διαζύγιο. Δεν έχεις πάρει διαζύγιο. Εγώ το έχω υπογράψει στα χαρτιά μου. Αυτός εξαφανίστηκε στον Αμαζόνιο. Μια υπογραφή ακόμα και τελειώσαμε. Τι να κάνω, να τρέξω να το βρω μες στη ζούγκλα. Δηλαδή, είσαστε ακόμα παντρεμένοι. Τι σου λέω τόση ώρα. Εντάξει, πρέπει να το πάρω απόφαση. Βρε καρδιά μου, μη στεναχωριέσαι. Τι θα μας αλλάξει με το γάμο. Μαζί δεν είμαστε. Όχι, άλλο λέω. Πρέπει να το πάρω απόφαση ότι δεν πρόκειται ποτέ να σε καταλάβω. Δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Να σου πω όμως, αυτό δεν είναι εγωιτευτικό. Πάντως, το δαχτυλίδι είναι φανταστικό. Να το κρατήσουμε κάβα. Ο Όγδιος Χρόνος προσδίδει τις αφετηρίες μια πρωτοφανούς εξόδου των Ελλήνων προς τις ακτές της Μεσογείου. Ποτίτες. Γιατί φέντουσαν στα αυγά τους. Τι διαβάζεις, ποντικό μικρούλι? Ότι γουστάρω. Θα αρχίσεις τώρα να δίνεις περισσότερη βάση σε αυτά που λέω. Γιατί? Γιατί είχα δίκιο ότι ο Αλέξης ήθελε να κάνει σεξ μαζί σου. Και εσύ απλώς φρικάρισες. Μα δεν μου ζήτησε να κάνουμε σεξ. Ναι. Περίεργο. Ναι, σωστά. Μίλησε η πείρα τώρα. Κάνε εκεί τα μαθηματάκια σου να ξεστραβωθείς. Μια σταλιά σκατό και μου έχεις και άποψη. Και όχι όλα. Δεν θα στα φάω, θα στα επιστρέψω. Λοιπόν, σιγός αριθμός, τον αγαπάω, μόνος αριθμός δεν τον αγαπάω. Τα πάντα τα έκανα σου πούνε αν τον αγαπάς ή όχι. Άμα σου πούνε, μην το πεις ποτέ. Κόφτω, γιατί μετράω και με μπερδεύεις. 14, 15. Μπουέα! Το κόλπο πιάνει με απλά πατατάκια. Αυτά έχουν ρίγανη. Άσε μας μόλις χαμένε. Τι έπαθε το χέρι σου?
Μου το δάγκωσε μια γάτα. Να κάνεις εμβόλιο. Δυστυχώς δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτή την περίπτωση. Τι διαβάζεις? Αρχαία ιστορία. Βέβαια. Εσύ μου έλειψες πάρα πολύ, καταλαβαίνεις. Τι σου λέω, μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Εμένα να δεις τα βρεμό. Μισός άνθρωπος έχω μείνει μακριά σου όλο αυτό τον καιρό. Και εγώ το ίδιο. Όλε. Μην μου το ξανακάνεις αυτό, γιατί θα σε φάω. Δηλαδή, άμα θέλει ο άντρας σου να γυρίσει, μπορεί να σε διεκδικήσει από μένα. Ναι, τα βρωμάχια μου. Και θα μονομαχήσετε για χάρη μου. Είσαι μια πάρα πολύ αδίστακτη τρικαδόρισα, Λένα. Τίγρη! Λιοντάρι μου. Λιοντάρι μου, εσύ. Πάνθυρας είσαι. Τι είναι αυτό? Ζωγικός κλειπός. Δεν το πιστεύω! Δεν ακούς τι γίνεται. Κάνουν σεξ. Οι γονείς μας κάνουν σεξ και ακούγονται σε όλο το σπίτι. Εκεί? Τι εκεί? Δεν σε ενοχλεί εσένα, δεν αηδιάζεις? Όχι βέβαια. Δηλαδή τι φαντάστηκες, ότι η μαμάκα και ο μπαμπάκας το βράδυ στο κρεβάτι διαβάζουν τα τρία γουρουνάκια? Αχ, σταμάτα. Τηλέκ μου, όλοι οι άνθρωποι κάνουν σεξ, όλα τα ζώα στον πλανήτη. Κάποια στιγμή θα κάνεις ακόμα κι εσύ. Ποτέ. Εγώ δεν θα κάνω ποτέ. Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, είναι τελείως μεταξύ μας. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ κάποιον έτσι, ξέρεις μωρέ, ερωτικά? Όχι βέβαια. Και το θεωρεί φυσιολογικό αυτό? Λένε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια από 12 χρονών έχουν ερωτική επιθυμία, μη σου πω και πιο νωρίς. Δεν με νοιάζει τι λένε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα νιώσω έτσι μόνο για τον άνθρωπο που θα παντρευτώ και εκείνος το ίδιο. Και θα ενωθούμε ερωτικά μόνο μετά το γάμο. Άρα το έχει σκεφτεί. Αλλά χαλά, το έχουμε σκεφτεί. Το έχει στο μυαλό σου. Εσύ το έχει στο μυαλό σου, συνέχεια μάλιστα. Γι' αυτό δεν σκέφτεσαι καθαρά και τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Τι λες, παιδάκι μου, εγώ θεωρώ το σεξ υπερεκτιμημένο. Ωραία, τι το κουβεντιάζουμε τότε? Τι να σου πω, παιδάκι μου, κάθε φορά προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σου, το μετανιώνω. Λεωφάνταλη. Είπα ποταμάκι μου. Αχ, φοράδα μου εσύ. Γαϊδούρι μου εσύ. Γαζέλα μου. Πάει τώρα είναι ξημερώματα, αλλά μόλις δεις το μήνυμα φώνουμε. Τα έχω βρει μπαστούνια μου τον Αλέξη και δεν υπάρχει κάποιος να μου πει τι ακριβώς να κάνω. Να κατεβάσω παροχή, θα με πει μπιτς και δικαίως. Χαμότο, τον θέλω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς τον θέλω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ξέρει πώς με θέλει. Να τα φτιάξω μαζί του είναι λίγο κουλό, ρε γαμότο. Πιο λογικό μου φαίνεται να τα φτιάξω με τον Τζέμ παρά με τον Αλέξη. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν είχα ύπνο. Και είπες να περάσεις το χρόνο σου δημιουργικά με χειροτεχνίες μες στην τουαλέτα? Να μπω ή θα συνεχίσεις? Μπες. Μήπως πάθανε κάτι? Όχι, το σεξ κάνει καλό. Και σε αυτή την ηλικία. Αχ, σταματήστε. Μπαμπά! Μαμά! Τι είναι τα γλυκούλια μου, καλημερούδια. Όλα τα παιδάκια μας εμένα εδώ. Τι είναι, παιδιά, συνέλευση της πολυκατοικίας έχουμε. Αχ, σας παρακαλώ, σηκωθείτε. Γιατί, θα μας τα πείτε? Όχι, απλά ανησυχήσαμε. Και σας φτιάξαμε πρωινό. Αχ, τα γλυκούλια μου. Σας κρατήσαμε ομελέτες και τόστ. Αχ, τι πανέμορφα παιδάκια έχουμε. Έχει και ζεστό καφέ. Αχ, πόσο σας αγαπώ. Μυθό, αρχίζω και ανησυχώ. Τι ευτυχία να σου ετοιμάζουν τα παιδιά σου πρωινό, ε. Έχω αργήσει και για το κουρίο. Δεν μου λες, έλα εδώ. Θα σε πειράζει να τη φας κρύα την ομελέτα σου? Όχι, μωρό μου, όχι. Φρατζολίτσα μου ζεστή, όχι. Τσουρεκάκι μου, κρουασανάκι μου. Μωρέ, ξέρεις κάτι, τελικά δεν μου είσαι τόσο αντιπαθής. Κρίμα που δεν μπορώ να πω το ίδιο για σένα. Φεύγεις τώρα? Ναι, ωραία. Μιλάμε για μπάλα, τι σε νοιάζει, τι ξέρεις εσύ από μπάλα τώρα? Πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Φιλέ, σπάσε το αρπίλι, το αρπίλι. Τι σου έλεγε? Πραγματικά σε νοιάζει? Τι ερώτηση είναι αυτή? Εσύ δεν τον έστειλες? Τι? Τι λες, μωρέ? Θα τον σκίσω, τι υποτίθεται ότι τον έστειλα να σου πει? Ότι είμαι τρομερά βαρετός, φλώρος και ότι έπρεπε από μόνος μου να καταλάβω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σχέση μαζί σου και όχι να σε πιέζονται και καλά για μια απάντηση. Και εσύ τον πίστεψες? Πολύ λυπάμαι για σένα. Η αυτοεκτίμησή σου θέλει δουλειά.
Ξέρεις, γι' αυτό έκανα ψυχανάλυση. Αλλά βλέπεις, το πράγμα μπερδεύτηκε κάπως. Και το κορίτσι που θέλω είναι η κόρη της ψυχολόγου μου. Μόνο εγώ δεν φταίω για αυτό το μπέρδεμα. Όταν σφίγγεις έτσι τα χείλη σου και... και θυμώνεις, είσαι τόσο... τόσο... θα τρελαθώ. Αυτό δεν είναι δηλαδή, τελείωσε, είμαι φίλη επιτέλους. Σκάτα! Ρε κολλητέ, είσαι σίγουρος ότι σε γουστάρει. Την άκουσα να το λέει καθαρά. Καλύτερα να τα φτιάξουμε το τζεμ. Εκεί! Πας καλά ρε, αυτό πόνεσαι. Γι' αυτό θα πονέσει περισσότερο. Τι κάνεις! Γιατί ανακατεύτηκες στη ζωή μου, έχεις πρόβλημα παιδάκι μου. Είσαι μυθομανής. Τι είναι αυτό! Πέντε προς ένα στο τζεμ. Σταμάτα, θα χτυπήσεις. Σένα θα χτυπήσω, αλήπητα. Γιατί ανακατεύτηκες στη ζωή μου. Για να σε βοηθήσω. Γιατί μόνη σου θα δεις μούτι. Δέκα προς ένα. Σου ζήτησα εγώ βοήθεια. Σου ζήτησα. Κουλάρε λίγο. Αν το γούσταρες θα το ήξερες. Όταν γουστάρεις κάποιον, δεν περιμένεις κανέναν να σου πει. Κατέστρεψε αυτό που είχα μαζί του, το κατέστρεψες! Αλήθεια τώρα, σε πήρα από κάτω. Στεναχωριέσαι για το κλεκλέ. Όχι πάντως κολλητέ, βουλωμένο γράμμα διαβάζεσαι. Σε γουστάρει πάρα πολύ, μιλάμε. Γιατί όλο αυτό το κύλισμα κάτω ήταν πολύ σεξουαλικό. Είχε και ένταση σκέψη, όχι και πάθος. Οπότε. Ωπα, εντάξει, εντάξει. Λακίτσα, λακίτσα. Ένα προς 20 στον Τεό. Μαχάρ! Devil, delir than me. Καλά, θα φύγω, πες μου. Ο Μεμέτ. Τα έχει ακόμα μπερδεμένα στο μυαλό του. Αλλά δεν θα αργήσει να τα ξεμπερδέψει. Δεν ξέρω, να χαρώ ή να κλάψω. Εγώ φταίω. Όχι, όχι, Μαχάρ μου. Εγώ φταίω. Εγώ και ο ήλιθος εγωισμός μου. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να παντρευτείς τότε. Δεν έπρεπε. Χέστης ήσουν. Και τότε και τώρα. Αυτό κατάλαβα. Τελευταία φορά στο λέω. Μπιτή! Καθόλου δεν στεναχωριέμαι. Ούτε με έχει πάρει από κάτω. Αφού ήθελα να πιστέψει το βλάκα το τζεμ, καλά να πάθει. Να σου πω. Έχεις παρατηρήσει όταν τσιτώνω με... σφίγγω κάπως έτσι στα χέρια μου. Γιατί δεν μου το έχουν ξαναπεί. Και αυτός μου το είπε πρώτη φορά. Και μου είπε κιόλας ότι είμαι και υπέροχη. Και άλλα τέτοια χαζά. Άμα ήμουν ερωτευμένη, το σκεφτόμουν συνέχεια, έτσι δεν είναι? Βέβαια τώρα που το έφερε κουβέντα. Love, Dr. Love. Σκούρα τα πράγματα, Κατερινάκη. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, παραδέξου το, με γουστάρεις. Σκάσε και φίλα με. Όχι, δεν θα τη ζήσω και αυτή την παράνοια. Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Ναι, είμαι κούκου, ενοχλώ κανέναν? Και αν θέλετε να ξέρετε, είναι μια καινούργια άσκηση νευρογλωσσικού προγραμματισμού. Μην το κάνεις αυτό, είναι αειδιαστικό. Έτσι είμαι εγώ. Συχαμερή και αποκρουστική. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ μαζί μου. Α, όχι, δεν θα με διώξεις έτσι εύκολα. Μερε κόλλημα. Εσένα. Μην το ανοίξω και βρω τίποτα συχαμερό. Στα έχω μαζεμένα. Καλά, έτσι εύκολα τον πάρει. Αν θες να με ακολουθήσεις, βάλε μπουφάν, θα βγω έξω. Οκ. Okay. Καλώς το μου. Σε ακολουθεί κανείς? Μέχρι στιγμής όχι. Έχεις λίγο χρόνο? Για σένα, άπειρο. Τι συμβαίνει, ποιος σε κυνηγάει?
Ο Αλέξης. Δηλαδή όχι ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνω, αγάπη μου. Πώς γίνεται να σε κυνηγάει ο Αλέξης και να μην είναι ο ίδιος? Μαμά, έχω παρεστήσεις. Τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Έπρεπε να δω γιατρό. Και λέω αντί να πάω σε ένα ξένο, να έρθω σε σένα. Κακή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ποιος σε ξέρει καλύτερα από μένα, ε? Έλα να χαλαρώσουμε. Να βγάλουμε το μπουφανάκι μας, ε? Κάτσε να βγάλουμε και τα παπουτσάκια. Ωραία. Θα χαλαρώσουμε και θα διώξουμε τον Αλέξη μια και καλή. Το όραμά του δηλαδή. Αυτό δεν θέλουμε. Αυτό θέλουμε, ρε μαμά. Αλλά τι ερμηνεία δίνεις αυτό, αφού δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, γιατί θα τραβάω όλα αυτά? Καρδιά μου, μην ψάχνεις αμέσως την απάντηση. Έλα να υποκληθούμε στα πόδια μας. Ωχ, το βαριέμαι αυτό. Θέλεις να διώξουμε τα οράματα ή όχι? Γεια σας, πόδια. Γεια σας, λοιπόν, πόδια. Χαιρετώ τον καλό μου ποπούλι. Αγαπώ το στήθος μου. Γλυκιά μου κυλίτσα. Πολύ ωραία. Και... Μπαίνουμε στη θέση του κετού και τεντωνόμαστε προς τον ουρανό. Καλούμε τον υπέρτατο εαυτό μας. Τον καλούμε. Ρε μαμά, δεν θέλω να γεννήσω. Να μ' απαλλάξεις από το κόλλημά μου με τον Αλέξη, θέλω. Κάνε λίγο υπομονή, αγάπη μου. Μετά από φτηνάς και θα σε απαλλάξω. Δεν νιώθεις ήδη ξεμπλοκαρισμένη? Μια θλάση στον πισινό νιώθω. Όχι, εντάξει. Να πω την αλήθεια, με ξεμπλόκαρες, πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που σε έχω βοηθήσει λιγάκι, αγάπη μου. Καημένη, το προσπαθεί. Με τον τρόπο της. Γιατί να της το χαλάσω? Ούψ, μήπως παραγίνομαι συναισθηματική? Αου. Α, οκ. Ήθελα να δω η σεριέλ. Λοιπόν, σου οφείλω μια απάντηση. Αν δεν σου φτάνει το γεγονός ότι όταν είμαι μαζί σου χαμογελάω, ότι μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς για τη ζωή, ότι σου έχω πει πράγματα που δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν, ούτε καν στην Κατερίνα, και ότι με έχεις δει στα καλύτερά μου και στα χειρότερά μου, αν δεν σου φτάνουν όλα αυτά, τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Καταλαβαίνεις? Αυτό είναι αγάπη. Α. Αν αυτό είναι αγάπη, τότε την πήρες την απάντησή σου. Certain type of wind has swept me up, a chill has found each bone. I am overcome. There is an icy breath that escapes my lips, and I am lost again in the sea of lovers without ships and lovers without sight. You're the Όλα καλά? Ναι, σούπερ. Θες να μου πεις, Τζεμ, είσαι ερωτευμένος με κάποια? Φαίνεται. Με ποια? Με κάποια που θα με καταστρέψει, θα με κάνει κομμάτια. Με τη Δάφνη. Άστο, αδερφούλα, μη ρωτάς. Συγγνώμη, αλλά δεν σε ρωτάω από περιέργεια. Σε ρωτάω επειδή στεναχωριέμαι να σε βλέπω έτσι. Αφού ο έρωτας είναι τόσο επικίνδυνος, γιατί ερωτεύονται όλοι οι άνθρωποι? Αλλιώς έπρεπε να τα έχει φτιαγμένο ο Αλλάχ. Αδερφούλα, ούτε ο Αλλάχ δεν μπορεί να τα βάλει με τον έρωτα. Δεν τζέμα αμαρτία. Αχ, τι όμορφη εικόνα. Τα δύο αδελφάκια αγκαλιασμένα. Γιατί πετάς τα λουλούδια κάτω? Φτιάχνω ένα ερωτικό μονοπάτι για τον πατέρα σας. Πείτε του μόλις έρθει ότι τον περιμένω στο τέλος του μονοπατιού. Είμαι πολύ χαρούμενη και τα τσάκρας μου είναι ξεμπλοκαρισμένα. Δεν τους αντέχω να τους βλέπω να σαλιαρίζουν έτσι μεγάλοι άνθρωποι. Αχ, ο έρωτας. Τώρα τους καταλαβαίνω.
Μητώ. Όχι. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι όνειρο, ε. Και εσύ είσαι μια οπτασία. Είμαι αληθινή με την και είμαι εδώ για σένα. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε και με τίποτα άλλο. Τώρα σοβαρά μιλάς? Όχι μωρό μου. Σε τσεκάζει. Αρκετά νομίζω ασχοληθήκαμε με τις βλακίες του Αλεξάνδρου. Μου κολλάει τώρα αυτός? Όχι, όχι, κολλάει. Εξαιτίας του κοντέψαμε να μην μιλάμε ένα στον άλλον. Εντάξει. Δεν είναι κακός. Ρε Μετίν, δεν σου είπα ότι είναι κακός. Είναι όμως αρνητικός. Και εμένα οι αρνητικοί άνθρωποι με αποσυντονίζουνε. Τώρα το είπαμε και μου χάλασε τη διάθεση. Έλα, ηρέμησε. Θα τη φτιάξουμε τη διάθεσή μας, ε. Ποιος είναι τώρα? Θα ανοίξεις? Όχι. Δεν θέλω να ανοίξω. Ούτε εγώ. Άστο μου να χτυπάει. Θα τον αλλάξω αυτόν τον ήχο στο κουδούνι. Θα βάλω ένα κύμα, ένα παφλασμό. Αλέξανδρε! Πέφτω στα πόδια σου! Πέφτω στα πόδια σου! Ρίξε κάτι πάνω σου πρώτα! Τι εννοείς? Ρίξε κάτι πάνω σου πρώτα! Τι είναι αγάπη? Πάλι φωνάζει. Θα με τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι με τα καλά του. Ήρθε σπίτι μου νυχτιάτικα να μου πει να ντυθώ. Τι είπε? Με τι! Τι είναι ρε, τι θες? Με τι? Λουτβέν! Ο Μεμέ τα θυμήθηκε όλα. Με κυνηγάει να με σκοτώσει. Κάτι τσαμπούκ. Τι γίνεται εδώ? Τι συμβαίνει? Γιατί εμπαρωνόμαστε? Τι Μεμέ, τι τσαμπούκ? Ποιος θα σκοτώσει ποιον? Με τι, σε παρακαλώ. Κιουρντάρμπενιμ. Άσε με να μείνω εδώ μαζί σου. Αλή, δεν μένω μόνος μου εδώ. Σου ζητώ συγγνώμη. Σου ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει και ό,τι έχω κάνει. Ω ζουρντιλέρι μου, ζουρντιλέρι μου, ας εμένα μείνω εδώ μαζί σας και θα στο χρωστάω χάρη για όλη μου τη ζωή.